Καταρχήν για να μην το αφήσω αναπάντητο, δεν, μην ανησυχείτε, δεν κολλήσαμε ποτέ αφήσει με τη φάτσα μου, ούτε τη φάτσα κανενός άλλου, γιατί πολύ απλά εμεί δεν βάζουμε τι φάτσες μα τι αφήσει, βάζουμε τι ιδέε μα. Και δεν θα βρείτε αφήσει προσωπικέ σε εμά. Δεύτερο, ότι εσεί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και καμώνεστε ότι σώζετε το περιβάλλον γιατί η αφήσα το απειλεί και την ίδια στιγμή ανέχεστε τα καζάνια και στη δραπετσόνα που μολύνουν εκεί, ανέχεστε την επέκταση της κρουαζιέρας και τα τεράστια κροζερόπλια στο, master plan της Κόσκο και στον Πειραιά, Αν, τσιμεντώνετε τα ρέματα και δεν σας πειράζει η περιβαλλοντική καταστροφή, επεκτείνετε τη φυλή και συνεχίζετε την ίδια καταστροφική διαχείριση Δίνετε τον τελευταίο χώρο πρασίνου που θα μπορούσε να γίνει χώρος πρασίνου του ελληνικού, αλλά κατά τα άλλα σας πειράζει αφίσα για το περιβάλλον. Εδώ επιδεθήκατε σε μία ένα κρεσέντο αντιδημοκρατίας και μία εξαγγελία φήμωσης κάθε διαφορετικής φωνής και έχετε γίνει ο πολιοκ διοικητικό για τη φήμωση οποιασδήποτε άλλη φωνή σε επίπεδο κοινωνία. Μα λέτε δηλαδή μετά από τον αποκλεισμό από τα μέσα μαζική ενημέρωση που τα έχετε στον έλεγχό σα, ότι δεν θα μπορούμε ούτε δια τη σαφή σα να έχουμε την ε, διακίνηση των ιδεών και θα μπείτε μπροστά σε αυτό τον αγώνα. Θα μα βρείτε απέναντι και άμα θέλετε να μα συλλάβετε και να μα βάλετε φυλακή, γιατί εμεί τι ιδέε μα με κάθε τρόπο θα συνεχίσουμε να τι διακινούμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση εδώ για τα απορρίμματα κοιτάξτε να δείτε είπατε πολλά, δεν είπατε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα η ιδιωτικοποίηση η οποία περνάει μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο και δίνει τη δυνατότητα με μια απλή απόφαση να περνάνε οι υπηρεσίε πρασίνου και όλες οι άλλες που είπαμε θα την καταγγείλετε θα πάρουμε εδώ απόφαση θα ζητήσετε να φύγει ή είναι αυτός ο δρόμος για τη διαχείριση που επαγγέλεστε